Καταρχάς, για τα ζητήματα τα οποία θίχθηκαν, έχουμε να πούμε τα εξής. Πρώτον, ότι πρέπει να είναι αίτημα της ίδιας της Επιτροπής οι πρωτοβουλίες που θα πάρθει και δεν ξέρω αν θα είναι μόνο αυτές που περιγράφονται στην επιστολή των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική ή θα χρειαστεί και κάτι άλλο να δούμε συμπληρωματικά και βεβαίως να μην συνεδριάσει και η Εξεταστική Επιτροπή εκείνη την ημέρα που να θυμίσω εκτός από μέρα μνημοσύνου έτσι είναι και μέρα αγώνα. Δεν μπήκε τυχαία η πανελλαδική απεργία στις 28 του Φλεβάρι με κεντρικό σύνθημα «Τα κέρδη σας ή οι ζωές μας». Είναι ακριβώς και αυτό μια ένδειξη τιμής ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί και ότι θα πρέπει να πάρθουν όλα τα μέτρα για να μην ξαναεπαναληφθεί και βεβαίως να τιμωρηθούν και οι υπεύθυνοι. Από αυτή την άποψη λοιπόν λέμε ότι πρέπει να είναι αίτημα της Επιτροπής ένα. Δεύτερον, να μην συνεδριάσουμε εκείνη την ημέρα βεβαίως, στις 28 του Φλεβάρι. Και τρίτο ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, εντάξει τώρα να διακόψουμε επειδή θα μιλήσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Το κάναμε και την προηγούμενη φορά. Πάει πολύ πίσω η δουλειά. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί χθες μίλησε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρξε αίτημα διακοπής. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας στην Ολομέλεια. Άμα το πάμε, όποιος αρχηγός μιλάει να διακόπτουμε, θα μπορούσε... Μια μέρα καταλαβαίνετε που έχει ένα σημαντικό νομοσχέδιο. Το κάθε πράγμα βεβαίως έχει τη σημαντικότητα. Εγώ με μεγάλη κατανόηση προφανώς όποιος... Δηλαδή θα μπορούσε ένας εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας να παραμείνει εδώ και να συνεχίσει μια διαδικασία που είναι μια διαδικασία ερωταπαντήσεων. Δεν βλέπω το λόγο να διακόπτουμε κάθε φορά. Γιατί και την επόμενη εβδομάδα πάλι θα έχουμε σημαντικά νομοσχέδια. Έρχονται τα νομοσχέδια για ποινικούς, έρχονται τα νομοσχέδια για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άμα το πάμε έτσι, στο τέλος θα γίνει. Το λέω με πολύ τέτοιο, χωρίς να θέλω να αντιδικήσω ούτε με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ζήτημα. Αλλά καταλαβαίνετε, κάθε φορά που είναι να μιλήσει ο Πρωθυπουργός ή ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να διακόπτουμε ή οποιοδήποτε άλλο αρχηγός, δεν είναι σωστό ως διαδικασία και ως λειτουργία. Να μην βάζουμε μέρες συνεδρίασης τότε. Να μην τις βάλαμε σήμερα τη μέρα της συνεδρίασης από τη στιγμή που θα υπήρχε αυτή η διαδικασία.